Υπάρχουν στιγμές που η ιστορία δεν γράφεται με μελάνι. Γράφεται με σιωπή. Με εκείνη την περίεργη, ηλεκτρισμένη σιωπή πριν κάποιος πει «αυτό δεν εξηγείται». Στις 12 Οκτωβρίου του 2025, τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια του πλανήτη από τη Χαβάη μέχρι τη Χιλή κατέγραψαν κάτι που δεν τέριαζε με κανέναν γνωστό κανόνα. Ένα σώμα που έμπαινε στο ηλιακό μας σύστημα με ταχύτητα άνω των 210.000 χιλιόμετρων την ώρα, με γωνία προσέγγισης σχεδόν κάθετη στο εκλιπτικό πεδίο. Το όνομα που του έδωσαν ήταν ψυχρό. 3i Atlas. Το 3i δηλώνει το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που έχει εντοπιστεί ποτέ. Αλλά πολύ σύντομα έγινε ξεκάθαρο. Αυτό δεν ήταν απλώς το τρίτο. Ήταν το πρώτο που συμπεριφέρθηκε σαν να ξέρει ότι το παρακολουθούν. Αρχικά φαινόταν σαν κομήτης, μόνο που οι κομήτες έχουν ουρά που δείχνει μακριά από τον ήλιο, εξαιτίας της πίεσης του ηλιακού ανέμου. Το 3i Atlas έκανε το αντίθετο. Η ουρά του έδειχνε προς τον ήλιο. Οι φασματομετρήσεις έδειξαν ότι δεν επρόκειτο για σκόνη ή πάγο, αλλά για μεταλλικά ιόντα, νικέλιο, τιτάνιο και ίχνη ενός κράματος που δεν ταιριάζει με τίποτα γνωστό στη Γη. Σαν να διέχε τεχνητά υλικό για να προστατευτεί, να επιβραδύνει ή να επικοινωνήσει. Κάποιοι ερευνητές ανεπίσημα μίλησαν για αντιστροφή πίεσης, δηλαδή για ένα αντικείμενο που παίζει με τη δύναμη του ήλιου αντί να την αποφεύγει. Η NASA δεν το σχολίασε. Η ESA έκανε πως δεν το είδε. Μόνο ένα έγγραφο διέρευσε από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής της Βαρκελόνης. Η ουρά δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Αντιστρέφει το ηλιακό ρεύμα. Από εκείνη τη στιγμή, το 3i Atlas σταμάτησε να είναι κομήτης και έγινε στόχος. Και όταν ένας οργανισμός όπως το IAWN, International Asteroid Warning Network, αρχίζει να τοποθετεί επίσημα παρατηρητήρια σε Red Alert Mode, κάτι μέσα στην επιστημονική κοινότητα ράγισε. Η πρώτη ένδειξη ήρθε από το Solar and Heliospheric Observatory. Το 3i Atlas, ενώ κινούνταν με ταχύτητα που θα το έφερνε κατευθείαν εκτός ηλιακού συστήματος, επιβράδυνε. Όχι λόγω βαρύτητας, ούτε λόγω σύγκρουσης, ούτε καν λόγω πίεσης. Απλώς έκοψε ταχύτητα. Στα αρχεία της NASA, το συμβάν περιγράφεται ψυχρά. Ανίχνευση μη βαρυτικής επιβράδυνσης. Αιτία απροσδιόριστη. Αλλά όσοι ασχολούνται με αστροφυσική καταλαβαίνουν. Ένα τέτοιο φρενάρισμα δεν μπορεί να γίνει χωρίς ενεργό προώση. Και εδώ αρχίζει η παράνοια. Οι αναλυτές πρόσεξαν ότι η επιβράδυνση συνέβη με ρυθμό που προσομοιάζει συστήματα ιονικής όθησης. Το μοτίβο κατανάλωσης ενέργειας από την εκπομπή ραδιοκυμάτων και θερμικής ακτινοβολίας ταιριάζει σε κάτι που τροποποιεί την τροχιά του εσκεμμένα με απόλυτη ακρίβεια. Αν ήταν φυσικό σώμα, θα έπρεπε να έχει μάζα που θα ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια τόνους και τότε θα είχε διαλυθεί. Αλλά δεν διαλύθηκε. Αντίθετα, σταθεροποιήθηκε σε μία νέα πορεία, σαν να επιλέγει τη γωνία θέασής του από τη Γη. Τότε ήταν που μπήκε στο παιχνίδι ο Μίκιο Κάκου. Σε μία σύντομη δήλωση στο CBS είπε «Αν αυτό που βλέπουμε είναι σωστό, τότε το 3i Atlas είναι ένα μήνυμα, όχι ένα αντικείμενο». Λίγες ώρες μετά, η δήλωση κατέβηκε από όλα τα επίσημα κανάλια. Η συνέντευξη δεν υπάρχει πια, εκτός από μερικά αποσπάσματα που πρόλαβαν να σώσουν ανεξάρτητοι ερευνητές στο Reddit και στο X. Το κοινό μήνυμα ολών, το αντικείμενο φρενάρει και δεν υπάρχει τρόπος να το κάνει αυτό, αν δεν το θέλει. Την ίδια εβδομάδα, τα φασματοσκοπικά δεδομένα έφεραν κάτι ακόμα πιο ενοχλητικό. Το 3i Atlas δεν περιείχε τα συνηθισμένα στοιχεία των κομητών, πάγο, πυρίτιο, άνθρακα. Αντί αυτών, εμφάνιζε ανομαλίες φασματικής αντανάκλασης που αντιστοιχούν σε ενώσεις σπάνιων μετάλλων, μεταξύ των οποίων ρουθίνιο, ιρίδιο, μόλυβδο σε εξαιρετικά καθαρή μορφή και, το πιο αδιανόητο, ένα τεχνητό κράμα νικελίου σιδήρου με δομή κρυστάλλου που δεν έχει βρεθεί στη φύση. Ο αστροφυσικός Dr. Richard Fleming από το Πανεπιστήμιο του Cambridge τόλμησε να πει σε μια εσωτερική συνάντηση του ESA. Αν δεν προέρχεται από εργαστήριο, τότε ορίζουμε τη λέξη φυσικό από την αρχή. Και δεν είχε άδικο. Οι μικρομεταβολές στην ανακλαστικότητα υποδηλώνουν στρωματική αρχιτεκτονική,
κάτι σαν φύλλα αναδιπλωμένου μετάλλου, σαν επένδυση θερμικής προστασίας. Από εκεί και πέρα, οι υπολογιστές του JPL άρχισαν να λαμβάνουν μικροπαλμούς ραδιοσυχνοτήτων από το σημείο διέλευσής του. Η NASA επίσημα δήλωσε ότι δεν πρόκειται για σήματα. Ανεπίσημα όμως, οι αστρονόμοι το ξέρουν. Οι παλμοί επαναλαμβάνονται κάθε 11 ώρες και 24 λεπτά με μικρές διακυμάνσεις συχνότητας που θυμίζουν τεχνητή διαμόρφωση. Κάποιοι είπαν ότι πρόκειται για θόρυβο του εξοπλισμού, μόνο που ο ίδιος θόρυβος ακούστηκε από ραδιοτηλεσκόπια σε τρεις υπήρους. Όταν το 3i Atlas επιβράδυνε, δεν το έμαθαν πρώτα οι αστρονόμοι. Το έμαθαν οι στρατοί. Στις 3:47 της 18ης Οκτωβρίου, το IAWN ενεργοποίησε το Planetary Object Contingency Protocol, ένα πρωτόκολλο που θεωρητικά προορίζεται μόνο για αστεροειδείς σε πορεία σύγκρουσης. Κανείς δεν είπε το γιατί, μόνο ότι εντοπίστηκαν μη γραμμικές επιταχύνσεις. Από εκείνη τη στιγμή, όλα τα μεγάλα διαστημικά δίκτυα μπήκαν σε σιωπηλή επιφυλακή. Το Deep Space Network της NASA άλλαξε κωδικούς πρόσβασης. Το άλμα στη Χιλή μπήκε σε Restricted Mode. Και το πιο περίεργο, τα δεδομένα από το James Webb που σχετίζονται με το 3i Atlas εξαφανίστηκαν από το δημόσιο αρχείο μέσα σε 6 ώρες. Αν ρωτήσεις επισήμως, θα σου πούν συντήρηση βάσης δεδομένων. Αν επισήμως όμως, οι τεχνικοί που εργάζονται εκεί λένε κάτι άλλο. Το Webb κατέγραψε αντανάκλαση ρυθμικής έντασης κάτι σαν παλμό, με απόσταση φάσης που παραπέμπει σε μεταδιδόμενο σήμα. Ουσιαστικά, το αντικείμενο απαντούσε. Λίγες ώρες μετά, κυκλοφόρησε μια εσωτερική οδηγία στα στρατιωτικά κανάλια επικοινωνίας των ΗΠΑ και της Ευρώπης με τίτλο Silent Skies Directive. Το περιεχόμενο, όσο και αν ακούγεται σαν θεωρία συνωμοσίας, ήταν συγκεκριμένο. Να μην δημοσιευτούν καμία φωτογραφία ή τηλεμετρική ανάλυση χωρίς έγκριση του United Nations Office for Outer Space Affairs. Ο ΙΕ με τη σειρά του ενεργοποίησε το πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης με άγνωστα διαστημικά αντικείμενα. Ένα πλαίσιο που μέχρι τότε θεωρούνταν απλώς θεωρητικό. Και όμως, στις 19 Οκτωβρίου, στις 7 και 12 ώρα Γενέβης, η πρώτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών. Χωρίς πρακτικά, χωρίς δημοσιογράφους, μόνο με εκπροσώπους από NASA, ESA, Roscosmos, CNSA και, περίεργα, τη SpaceX. Στις 20 Οκτωβρίου, το NORAD καταχώρησε ένα Deep Space Alert με κωδικό Hermes Red. Τυπικά, αυτό σημαίνει ότι εντοπίστηκε μη καταλογίσιμη δραστηριότητα εκτός της τροχιάς της Σελήνης. Στην πράξη, σημαίνει πως έγινε ανακατεύθυνση δορυφορικών πηγών ενέργειας προς μια συγκεκριμένη περιοχή του διαστήματος. Οι φήμες λένε ότι το Hermes είναι πρωτόκολλο αναχέτησης, κάτι σαν δοκιμαστική άμυνα απέναντι σε σήματα που μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές. Η ίδια μέρα έφερε και το πιο ανησυχητικό δεδομένο. Το 3i Atlas αντέδρασε. Για περίπου 40 λεπτά, ραδιοτηλεσκόπια στην Αυστραλία και την Νότια Αφρική κατέγραψαν παλμό συχνότητας 1420 MHz, ακριβώς τη συχνότητα του υδρογόνου, που θεωρείται παγκόσμιο σταθερό σημείο αναφοράς για εξωγήινη επικοινωνία. Ήταν σαν να λέει «Σας ακούω». Μετά από αυτό, τα ΜΜΕ σιώπησαν. Οι επιστήμονες σταμάτησαν να δίνουν συνεντεύξεις. Οι αναφορές στα δημόσια δεδομένα κόπηκαν. Και μόνο μικρά ανεξάρτητα παρατηρητήρια συνέχισαν να δημοσιεύουν καταγραφές μέχρι που έλαβαν ένα email. Ένα μήνυμα που έλεγε απλώς «Για τη δική σας ασφάλεια αναστείλετε τη μετάδοση δεδομένων». Από εκεί και πέρα οι πληροφορίες έρχονται σαν κομμάτια puzzle. Το αντικείμενο σταμάτησε να φρενάρει. Μπήκε σε σταθερή ελλειπτική τροχιά σαν να περιμένει κάτι. Και το πιο ανατριχιαστικό, από τις 22 Οκτωβρίου κανένα ραδιοτηλεσκόπιο δεν το ακούει. Σαν να έσβησε ή σαν να έκλεισε τον διακόπτη του. Υπάρχει μία φράση που ακούγεται συχνά μέσα στις αίθουσες ελέγχου. Η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη για αλήθειες χωρίς εγχειρίδιο χρήσης. Αν αύριο κάποιος οργανισμός επιβεβαίωνε ότι ένα αντικείμενο με τεχνητή συμπεριφορά άγνωστης προέλευσης βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, τι θα συνέβαινε? Οι χρηματαγορές θα κατέρεαν μέσα σε λίγες ώρες. Οι θρησκείες θα έμπαιναν σε κρίση νοήματος. Κυβερνήσεις θα πάγωναν, στρατοί θα μετακινούνταν και το ίντερνετ θα γέμιζε με ψεύδι, πανικό και αποκαλύψεις αμφίβολης προέλευσης.
η πληροφορία θα μετατρέπονταν σε όπλο και ο φόβος σε νόμισμα. Έτσι, η λύση ήταν η σιωπή, να πούν ότι δεν υπάρχει κάτι το ασυνήθιστο, ότι είναι απλώς ένας διαστρικός κομήτης με μη γραμμική επιτάχυνση. Να σβήσουν τα δεδομένα, να θάψουν τα ίχνη και να αφήσουν τους ανθρώπους να συνεχίσουν να πιστεύουν ότι το σύμπαν είναι κενό και αδιάφορο. Όμως δεν είναι. Στο εσωτερικό έγγραφο που διέρευσε από το Ινστιτούτο SETI με κωδική ονομασία The Psychological Containment Framework αναφέρεται ξεκάθαρα. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης τεχνητού εξοηλιακού αντικειμένου, η αποκάλυψη στο κοινό πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά εντός δεκαετίας με έλεγχο της πληροφορίας μέσω πολιτισμικών αφηγημάτων. Με άλλα λόγια, να μας το πούν σιγά σιγά μέσα από ταινίες, άρθρα, θεωρίες, memes, μέχρι να πάψει να μας τρομάζει η ιδέα. Μόνο που το 3i Atlas δεν περιμένει δεκαετία. Είναι εδώ και κάθε μέρα που περνάει η σιωπή γύρω του γίνεται πιο βαριά. Στις 23 Οκτωβρίου, ένα ανεξάρτητο ραδιοτηλεσκόπιο στην Ουγγαρία, το μόνο που δεν υπάγεται σε κρατικό δίκτυο, κατέγραψε έναν αδύναμο παλμό στην ίδια συχνότητα, 1420 MHz, μόνο που αυτή τη φορά υπήρχε και δευτερεύον υπόϊχος, στα 8 Hz. Η ανάλυση φάσματος έδειξε κάτι που πάγωσε τους πάντες. Το μοτίβο αντιστοιχεί σε μορφή επικοινωνίας βασισμένη στη μαθηματική ακολουθία Φιμπονάτσι. Κανείς δεν το ανακοίνωσε επίσημα, αλλά το αρχείο κυκλοφόρησε ανώνυμα σε ένα φόρουμ ραδιοαστρονόμων με τίτλο «Η Τριπλάιεδ». Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε δεν έχουμε απλώς επισκέπτη. Έχουμε συνομιλητή. Από τις 24 Οκτωβρίου, το 3i Atlas δεν έχει δώσει άλλα ίχνη. Κανείς δεν το βλέπει. Όμως παράξενα φαινόμενα άρχισαν να συμβαίνουν. Παρεμβολές σε συχνότητες GPS, μικροαστάθειες σε δορυφορικά δίκτυα και κυρίως συγχρονισμένες διακοπές επικοινωνίας σε παρατηρητήρια κάθε 11 ώρες και 24 λεπτά. Ακριβώς όσο διαρκούσε ο προηγούμενος παλμός του. Σαν να θέλει να μας θυμίσει ότι ακόμα είμαι εδώ. Ίσως το 3i Atlas να μην είναι διαστημόπλιο. Ίσως να μην είναι μηχανή. Ίσως να είναι μια δοκιμασία. Ένα τεστ νοημοσύνης για έναν πολιτισμό που νομίζει ότι κατέχει την αλήθεια. Γιατί αν ένα αντικείμενο από τα βάθη του διαστήματος μπορεί να φρενάρει, να εκπέμπει, να σιωπά και να διαλέγει τον τρόπο που το βλέπουμε, τότε ποιος πραγματικά παρατηρεί ποιον. Εμείς αυτό ή αυτό εμάς. Και αν το 3i Atlas δεν ήρθε για να επικοινωνήσει, αλλά απλώς για να δει, να παρακολουθήσει ένα πλανήτη γεμάτο ζωή που δεν έχει ακόμη οριμάσει για να την εκτιμήσει. Ίσως γι' αυτό δεν μας λένε τίποτα. Γιατί η μεγαλύτερη αλήθεια δεν χρειάζεται ανακοίνωση. Χρειάζεται μόνο ένα βλέμμα προς τα πάνω και ένα ρίγος που σου θυμίζει ότι κάποιος κάπου ήδη σε παρατηρεί, όπως κάνεις και εσύ. Όσα ακούσατε μέχρι τώρα δεν είναι επίσημο δελτίο κάποιου οργανισμού. Είναι η σύνθεση πραγματικών δεδομένων, εικασιών, διαρροών και διαδικτυακών αφηγήσεων. Γιατί όταν το επιστημονικό κενό είναι αρκετά μεγάλο, το φανταστικό σπέβδει να το γεμίσει. Το 3i Atlas υπάρχει. Αυτό είναι γεγονός. Το αν κρύβει πίσω του νοημοσύνη ή απλώς μια άγνωστη φυσική συμπεριφορά είναι κάτι που ακόμα ερευνάται. Μέχρι σήμερα το 3i Atlas παραμένει ταξινομημένο ως φυσικός διαστρικός κομήτης. Δεν έχουν καταγραφεί, τουλάχιστον επίσημα, σήματα, επιβραδύνσεις ή άλλες ενδείξεις τεχνητής προέλευσης. Οι παρατηρήσεις συνεχίζονται και ίσως τα πραγματικά του μυστικά να αποκαλυφθούν μελλοντικά. Όχι μέσα από θεωρίες, αλλά μέσα από το φως που αφήνει πίσω του. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Μέχρι και την επόμενη φορά, να είστε καλά και να αναρωτιέστε.